1,5. Φύγαμε! Καταφέρετε να χειροκροτούμε τις προσπάθειες των παιδιών. Θα τους δούμε θάρρος. Όπως καταλάβατε όλοι, θα γίνει πλέον θεσμός. Έχει γίνει πλέον θεσμός. Θα ευχηθούμε να έχει και παραγωγική εμβέλεια. Τους διασώστες, την Οργανωτική Επιτροπή, την Τροχιά για την Ρύθμιση της Κυκλοφορίας και τους θορυβούς. Τους ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους του Φιλότα που είναι συνδιοργανωτές, τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο, την Εύξηνο Λέσχη Φιλότα, το Σύνδεσμο Γυναικών και να δώσουμε συγχαρητήρια για την άνοδο στη γάμα εθνική κατηγορία. Και μια ανακοίνωση. Περικοπές, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινούσε από το 10. Τώρα με τις περικοπές θα ξεκινήσουμε από το 5. Λοιπόν, πάμε! Καλή επιτυχία στις δομές. Μπορείς να δημιουργήσεις τις περιμένουμε πίσω. Το συνεχό προγράμμα. Πάμε! Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία! Με απόλυτη επιτυχία θα έλεγα και η τρίτη χρονιά του Ιντερνετ. Η ομάδα Δρομαίων Αθλητικής της Φλόρινας, της Φιλιαρίας, της Δήμης Αλονίκης, Σύλλογος Δρομαίων Βέρειας. Διάφορες διοργανώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ο Δρυμός Ελληνική Τάι, στο Σαλονίκη, ο Γυμναστήριος στο Αμίγιο. Οπότε το εγχείρημα και στο δικό μας το χωριό. Και έτσι ξεκίνησε η πρώτη χρονιά, έγινε Αθλητικός Σύλλογος Διγενής Κύθρου. Γυμναστική Έξω Φλόρινας, η Εύκυνο Μέση Φιλότα, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλότα, Νέρες Καρτέμ, στο Θεό, ο Σέμας Έδεσας, ο Σκάου Καλαμπάκας, ο Σύλλογος Δρομαίων Έδεσας, ο Σύλλογος Δρομαίων Ναώσας, Αθλητική Ένωση Ανατόμης, το Μάρνο Μάρνος, ο Δρόμος Υγείας Γαρβενών και βοηθάνε στο να ανοιχτούν οι δρόμοι, να καταργηθούν, στο να είναι κλειστοί και να μπορούν να διαδηθούν οι άνθρωποι που έρχονται. Ήταν από τον Τερμό Θεσσαλονίκη, από την Καστοριά, από το Σκύθρο, από την Φλόρινα, από την Κινητσά. Ο αριθμός των συμμετοχών. Την άρεσα την Ερυδέα, την Κλειστή, την Κοζάνη, το Άδεντρο. Περίπου υπολογίζαμε 200 συμμετοχές στο μεγαλύτερο όριο για τα 10 χιλιόμετρα. Είχαμε 220-230 εγγραφές και είχαν να τρέξουν τελικά περίπου 200 άτομα. Στα 4 χιλιόμετρα που κυρίως μυρίζονται από τον κόσμο εδώ πέρα, από τα Γρεβενά, από τα Τρίκαλα, από όλη την Βορειοδική Μακεδονία. Περίπου 110 άτομα και στο 1 χιλιόμετρο που είναι το παιδάκι είχαμε γύρω στα 90 παιδάκια. Φυσικά είναι δεδομένο ότι το σχολείο τερέ θα γίνει και του χρόνου. Ναι, αυτό θέλουμε και εμείς να πιστεύουμε. Έχουμε τη βοήθεια όλη τη τοπική κοινωνία και εμείς θέλει συμβολή. Επομένως, περιμένουμε και τον τέταρτο ακόμα τον δρόμο υγεία στο τερέ. Τα τραγούδια μου, τα επαναστατικά τα οποία με φέρανε έως εδώ, το πρώτο τραγούδι στο YouTube υπάρχουν αυτά. Όχι, Έλληνες ενωθείτε. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Μολόν λαβέ και τον τελευταίο το ωραίο, το ενωτικό, ζητείτε αρχηγός. Η χώρα μας πλέγεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτά μπορώ να κάνω, τόσα ξέρω, τόσα λέω. Το καλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ επιτυχημένος που ήρθα αυτόν τον αγώνα. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Κύριε Παρμάκη, συμμετέχετε πρώτη φορά στο Λιντερέ. Πρωταθλητής Ελλάδος. Πείτε μας πόσο φάνηκε η φίλη σου, η διοργάνωση.
πέρα. Σας παρακαλώ, μην βάλω το δρόμο, παιδιά. Ανοίξτε λίγο το δρόμο, δεν είσαι ακόμα σαν θητής. Τρέξανε πάρα πολλά νέα παιδιά και μεγάλοι. Ελπίζω του χρόνου να είναι ακόμα περισσότεροι. Αυτό είναι για τους αγώνες. Η σημασία είναι να βάλουμε τον κόσμο έξω στους δρόμους και εμένα, επειδή το περπάτησα κιόλας, επειδή έτρεχε η γυναίκα μου, ήταν μεγάλη χαρά, είδα καινούργια πρόσωπα και αυτό είναι, πρέπει μόνο αυτό να κρατήσω. Ο χρόνος σας ξεπεράσατε ακόμη και αυτοί που ήταν στα τέσσερα. Εντάξει, προπόνηση είχα, εντάξει. Οι δικές μου επιδόσεις είναι λίγο διαφορετικές γιατί ασχολούμαι λίγο πιο σοβαρά. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, η δική μου στόχη είναι να πάω στην Ολυμπιάδα, αλλά βασικό, όπως βλέπετε και σήμερα σε αυτόν τον αγώνα, δεν είναι η συστοπία έκανα εγώ, είναι ότι γεμίσαμε τον χωριό κόσμο. Συμμετοχές, αν δεν κάνω λάθος, τριπλασιάστηκαν. Αυτό ήταν πολύ ευχάριστο. Βλέπουμε καινούριους ανθρώπους να συμμετέχουν και οργανωτικά είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις νέους ανθρώπους να διοργανώνουν τέτοιους αγώνες. Και μετά, εμένα, μετά από 21 χρόνια που όταν έτρεχα εγώ δεν υπήρχε. Δεν ήμασταν 10-15 άτομα συνολικά που τρέχαμε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τώρα, όπως βλέπετε και εσείς, έχουν εκατοπλασιαστεί όλοι. Σας περιμένουμε για τον χρόνο. Ναι, σίγουρα. Ναι. Είναι εδώ μένω πιο κοντά, στην Κοζάνη, έχω γεννηθεί στην Τολεμαϊδά. Είναι η πόλη που αγαπώ και είναι η μεγάλη μου χαρά που βλέπω τέτοιες συμμετοχή στον αθλητισμό. Είναι σιγουρόπουλος από την Ευρωβουλευτική. Ο Θόδωρος Μπράγκος τραυματίζει από τη Φλόρινα. Ο Αρδέας. Στην Αρδέα έχει να τραυματίσει. Είναι η πρώτη γυναίκα που τραυματίζει σε 10.76. Τρίτη γυναίκα. Μπράβο.